Δεν υπάρχει δήλωση, γιατί υπάρχει η κανονική αλήθεια των ανθρώπων που είναι ισορροπημένοι, όχι τρελοί, όλων των ανθρώπων, όχι του Πέτρου, και σέβονται τους ανθρώπους με τους οποίους έζησαν και ακόμα πιο πολύ σέβονται τα παιδιά τους. Εγώ έκανα 3 παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο έκανα στη ζωή μου. Έκανα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι ήταν και καλά και μεγάλα. Το καλύτερο που έκανα ήταν αυτά τα 3 παιδιά. Και αυτά τα παιδιά έχουν μία μαμά. Κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή δεν τα έκανα μόνος μου και ακόμα δεν έχει βρεθεί μέθοδος που θα θέλανε πολύ να γεννάνε και οι άντρες. Λοιπόν, εγώ θέλω τα παιδιά αυτά όταν κάνουν κάτι να είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Και με μένα και με τη μάνα τους. Όταν κάνουν κάτι, χαίρομαι κι εγώ πάρα πολύ που τα βλέπω ευτυχισμένα, είτε είναι ερωτευμένα, είτε περνάνε, βρίσκουν δουλειά, είτε περνάνε καλά στις σπουδές, είτε διασκεδάζουν. Είμαι ευτυχής. Mm. Δεν μπορώ να είμαι ευτυχής τώρα γιατί η Μπέλα τα έφτιαξε με τον έτσι, δεν τα έφτιαξε με τον άλλον. Αυτά τα έχω γραμμένα στα παλιά μου τα παπούτσια. Είναι παλιά τα παπούτσια. Λοιπόν, άρα για να είναι καλά τα παιδιά μου, πρέπει να είναι καλά και οι γονείς τους. Και άρα, πάλι εγώ ως ισορροπημένος πάρα πολύ άνθρωπος, θα έλεγα. Συγκινήθηκες μόνος. Ότι θέλω να είναι και η μάνα τους καλά. Και νομίζω ότι κάθε σοβαρός άνθρωπος θέλει να είναι καλά η σύζυγο με την οποία χώρισε και να κάνει τη ζωή της, να κάνει τη δουλειά της, να κάνει τα πάντα και να της εύχεσαι την καλύτερη επιτυχία. Αυτό κάνω και εγώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η οικογένειά μου ήταν χαρούμενη. Ναι. Εντάξει, αγόρι. Ναι. Αυτά. Ναι. Τέλος. Νομίζω απάντησες με τον καλύτερο πολύ τρόπο. Πολύ ωραία. Μωρέ, μου έρχεται να τον κάνω αγκαλιά, να πάω να τον κάνω μια αγκαλίτσα. Κάντον. Του αρέσουν οι αγκαλιές από ωραίες γυναίκες. Ωραία. Ωχ, Θεέ μου. Αυτά. Λοιπόν, πάμε.